που το ξέρουμε από το show You Think You Can Dance. Ποιος θα σε χορογραφήσει? Κοίτα, δεν ξέρουμε ακόμα και δεν μπορώ να σου πω, γιατί και δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Αλλά σήμερα ή αύριο θα έχουμε αποφασίσει να ξεκινήσουμε και βέβαια τις πρόβες. Πες μου κάτι, το τραγούδι σου είναι πάρα πολύ σεξι. Άρα και το ντύσιμο που θα έχεις θα είναι πάρα πολύ σεξι κι αυτό. Κοίτα, θα έχει. Ναι, θα είναι σεξι. Αλλά εγώ σκέφτομαι πιο πολύ. Θέλω να είμαι άνετα, θέλω τα παπούτσια να είμαι άνετα. Αυτό με ενδιαφέρει και τα υπόλοιπα θα δούμε. Δεν τρελαίνομαι για τι θα φορέσω και αυτό. Ξέρω είναι σημαντικό γιατί είναι η εικόνα. Αλλά εγώ πρώτα κοιτάω να κάνω τις πρόβες, να τα κάνω με τα παπούτσια και μετά να δούμε τι θα φορέσω από πάνω. Να σε ρωτήσω το γεγονός ότι διέρευσε το δικό σου τραγούδι και το δικό σου κουμαρτάκι πιο πριν. Θεωρείς ότι θα σου κάνει καλό ή κακό? Νομίζω ότι είναι το ίδιο. Όλοι δίνουν προσοχή σε κάθε τραγούδι, δώσανε προσοχή σε κάθε χρόνο και νομίζω είναι το ίδιο. Αλλά το δικό μας είχε ακουστεί λίγο πιο πριν και βέβαια ο κόσμος πιστεύω ότι είχαν μια πρώτη εντύπωση. Και ξέρεις βέβαια ότι τα ξένα sites λέγανε πάρα πολύ καλά πράγματα για το τραγούδι σου. Έχεις έτσι μια προτίμηση των ξένων. Τι λες να γίνει τελικά στις 27, στο τελικό? Κοίτα, με τη Eurovision ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί παίζει πολύ ρόλο 27 Φεβρουαρίου όλο το πακέτο. Γιατί είναι τηλεοπτικό show. Το τραγούδι μετράει, αλλά πιστεύω και μετράει πώς θα το δώσεις και πώς θα είσαι εσύ. Πρέπει να είσαι εσύ καλά, να αγαπάς το τραγούδι, να φανεί. Τι αγαπάς αυτό που κάνεις. Εγώ πάω να παρουσιάζω ένα καινούριο τραγούδι. Να σου πω κάτι. Μήπως χρειάζεται λίγη βοήθεια στα φωνητικά, να έρθω κι εγώ μαζί σου? Ξέρεις, αν θέλεις, δεν θα ήταν κακή ιδέα. Θα δοκιμάσεις τώρα, θέλεις? Για να δούμε. Έλα, για πάμε, για πάμε. It's a mystery for you. Use your imagination, μετά. I'm not easy, but I'm true. Είδατε τι τραβάμε εδώ πέρα. Καθόλου δεν εύκολα είναι τα πράγματα που έχουν εμείς εδώ. Να σου πω. Γιάννη, καλή βιδιά να σας πω. Γιάννη, το ξέρουμε. Πες αυτό που είπες, ότι σε κατέβασα κάτω στο κρύο και πες τι είπες. Για ποιο λόγο το έκανα? Το έκανα μόνο γιατί σε αγαπώ πολύ. Πάει πολύ και το κουσκούς. Μπορεί να μας τραγουδήσει λίγο. Το γεγονός ότι η Χρήσπα έχει ελληνικό στίχο στο τραγούδι, πιστεύεις ότι θα τη βοηθήσει? Γιατί είδαμε ότι στην Κύπρο, για παράδειγμα, βοήθησε αυτό το πράγμα και ο κόσμος ψήφισε το ελληνικό τραγούδι. Κοίτα, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει μια συνταγή ότι αν αυτός κάνει αυτό πρέπει να. Είναι ο καθένας τι αισθάνεται. Εγώ μπορεί να αισθανθώ να κάνω ελληνικό στίχο, που δεν, η προφορά δεν είναι τέλεια. Αλλά εγώ αισθάνθηκα να κάνω αγγλικό, η Χρήσπα αισθάνθηκε να κάνει αυτό και καλά έκανε. Ό,τι αισθάνεσαι. Γιατί αν κάνω κάτι που όλοι πιστεύουν είναι σωστό, αλλά δεν. Του πιστεύω εγώ, δεν θα βγει καλό. Σου πιστεύω ότι είναι πώ αισθάνεσαι ο κάθε καλλιτέχνη. Γιάννη, μα ακούει. Μοιάζει με ηθικό τραγούδι, τι απαντάμε σε αυτού? Όχι, ξέρει, εγώ το σκεφτήκαμε. Είπαν κάτι Bollywood, Hollywood εκεί. Αλλά όχι, εμεί σκεφτήκαμε να βάλουμε ελληνικά όργανα. Και μπορεί να ακουστεί έτσι πώ θα παίξει, σαν κάτι ειδικό. Μου λένε από το στούντιο ότι θέλουν λίγο να τραγουδήσουμε μαζί. Έλα, εσύ καλύτερα, πιο πολύ. Use your imagination, I'm not easy, but I'm true. Τα απόλυβα 27 Φεβρουαρίου. Όντως, όπως και εμείς αύριο με όλο το ρεπορτάζ. Φιλάκια!